Ορθοδοξία και Ορθοπραξία. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναπτύσσει θέματα μέσα από την Ορθόδοξη πίστη και την εμπειρία της Εκκλησίας μας. Με το θεολόγο Νίκο Νικολαίδη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Θεός να είναι μαζί σας και μαζί μας. Ζούμε Άγιες Μέρες, τις Μέρες των Χριστουγέννων. Προετοιμαζόμαστε σε λίγες μέρες να γιορτάσουμε το γεγονός του καινούριου χρόνου. Και σήμερα η εκπομπή μας θα στρέψει την προσοχή της και θα έχει ως αντικείμενο την έννοια του χρόνου, τη σημαντικότητα του χρόνου μέσα στη ζωή μας. Μαζί μας είναι ο πατήρ Παύλος Ιωάννου Αρχιμανδρίτης, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος, και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το μεγάλο δώρο που μας δίνει ο Θεός και που λέγεται χρόνος μέσα στη ζωή μας. Πάτερ Παύλο, καλά Χριστούγεννα και να ευχηθούμε καλή χρονιά. Αμήν. Γέροντα, ο χρόνος, είπα προηγουμένως, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο μέσα στη ζωή του ανθρώπου, γιατί ο παρόν καιρός και ο παρόν χρόνος είναι συνάρτηση μιας άλλης εποχής. Της εποχής που θα ξεκινήσει μετά τον θάνατό μας. Αλλά και τα δύο τμήματα αυτά του χρόνου συνάπτονται και συνδέονται με το γεγονός της αιώνιας πια ζωής μας. Ενώ ο άνθρωπος ξεκίνησε από το μείον, από την ανυπαρξία. Εν πάση περιπτώσει, με την συνέργεια των γονιών μας, αλλά και με την θαυματουργική επέμβαση του Θεού, ενώ δεν ήμασταν υπάρξεις, υπάρχομαι. Κάποια στιγμή, μέσα στην πορεία του χρόνου, λαμβάνομαι υπόσταση. Και δεν πρόκειται ποτέ, πατέρ Παύλο και αγαπητοί ακροατές, η παρουσία και η ύπαρξή μας να διαγραφεί, να εκμηδενιστούμε. Όμως, αυτός ο χρόνος που ζούμε στον παρόντα κόσμο είναι στενά συνδεδεμένος και συναρτημένος, αλλά και καθοριστικός αυτού που μας αναμένει. Επ' αυτό να ξεκινήσουμε, πατέρ Παύλο. Ναι, θα ήθελα να κάνουμε και μια μικρή, ας το πω έτσι, τομή σε κάτι. Παρακαλώ. Άλλο. Μιλήσατε προηγουμένως εν όψη του καινούριου χρόνου. Και εγώ θα ρωτούσα, γιατί είναι καινούριος? Τι κάνει τον χρόνο καινούριο? Σε τι θα διαφέρει αυτός που έρχεται από αυτόν που φεύγει? Έχει μέσα το χρόνος κάτι το μαγικό? Η μέχρι σήμερα εμπειρία της ζωής μας μας δείχνει ότι ο χρόνος από μόνος του δεν έχει τίποτα μαγικό μαζί του, δεν είναι από μόνος του ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, και τελικά στην πραγματικότητα ο καινούριος χρόνος θα είναι το ίδιο παλιό σαν και τον προηγούμενο. Όμως υπάρχει ένα γεγονός το οποίο κάνει όντως καινούριο το χρόνο, και αυτό το γεγονός είναι είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Αυτό είναι πραγματικά, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το μόνον κενόν. Δηλαδή το πάντων κενόν κενότερον. Το πιο καινούργιο από όλα τα καινούργια. Ποια? Η είσοδος του Θεού μέσα στο χρόνο. Και το ερώτημα είναι, γιατί είναι καινούργιο? Γιατί μέχρι ότου μπει ο Θεός μέσα στο χρόνο, το ποτάμι του χρόνου κυλούσε και κυλάει προς ένα τέλος, το θάνατο.
Ο Θεός μπαίνοντας στο ποτάμι του χρόνου αντιστρέφει, θα λέγαμε, αυτή την πορεία και μετατρέπει αυτό το ποτάμι, το κάνει να εκβάλει πλέον στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι το μόνο αληθινά καινούριο μέσα στο χρόνο είναι η σάρκωση του Θεού, η είσοδος του Θεού. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η αληθινή αρχή του χρόνου. Γι' αυτό άλλωστε και μιλάμε για προ και μετά Χριστόν. Γιατί αυτό που προσδιορίζει το χρόνο, αυτό που τέμνει το χρόνο και θα έλεγα αυτό που νοηματίζει πλέον από εδώ και πέρα το χρόνο, είναι το γεγονός ότι ο Θεός μπήκε μέσα στο χρόνο του ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι χωρίς το Θεό ο χρόνος και ο χώρος είναι δύο πραγματικότητες που είναι σαν δεσμά που μας δεσμεύουν και μας συνθλίβουν κυριολεκτικά. Τι είναι ο χρόνος χωρίς το Θεό? Ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, γέννησης και ταφής. Πόσο είναι το διάστημα αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Διάβαζα σήμερα στο αεροπλάνο σε ένα βιβλίο, ένα πολύ ωραίο έτσι ένα χαρακτηριστικό απόφθεγμα κάποιου που έλεγε: δεν ξέρω τίποτα για τον εαυτό μου. Ακόμα δεν ξέρω ούτε πότε θα πεθάνω. Και όταν πραγματικά η ζωή του ανθρώπου καταλήγει στο θάνατο, τι νόημα έχει αυτή η ζωή? Και έλεγε πάρα πολύ θαυμάσια ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι ο χρόνος χωρίς το Θεό είναι ένα στάδιο όπου κάθε μέρα το άσκοπο παλεύει με το παράλογο για να κερδίζει τον αγώνα πάντα το τραγικό. Και πραγματικά έτσι είναι ο χρόνος χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στο χρόνο. Ο άνθρωπος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εν χρόνο, γεννάται εν χρόνο. Μπαίνει κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο. Δεν δημιουργούμε εμείς το χρόνο, αλλά μπαίνουμε μέσα στο χρόνο. Και από τη στιγμή που μπαίνουμε, όντως η παρουσία μας είναι ανεξίτηλη. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η κατάσταση που καλούμεθα να ζήσουμε μέσα στο χρόνο? Γιατί που κυλάει ο χρόνος πλέον της προσωπικής μας ζωής? Κυλάει προς το θάνατο ή κυλάει προς τη ζωή? Κάθε βήμα, κάθε χρόνος που έρχεται είναι ακόμα ένα βήμα. Προς τα πού όμως είναι το βήμα αυτό? Εάν το δούμε ανθρώπινα και οριζόντια, είναι ένα βήμα προς το τέλος. Και το ερώτημα είναι αν αυτός ο χρόνος που μας έρχεται είναι τελευταίος της ζωής μας. Τα πανηγυρίζαμε? Αλλά και αν δεν πανηγυρίζουμε, υπάρχει δυνατότητα να αναστείλουμε το γεγονός? Ασφαλώς όχι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί, θα λέγαμε, να ρυθμίσει το χρόνο του κατά το δοκούν και να έχει την αίσθηση ότι αυτός μπορεί να είναι κυρίαρχος του χρόνου. Έτσι, ερχόμαστε μέσα στο χρόνο και αναζητάμε το νόημα της ζωής μας μέσα σε αυτόν. Να θυμίσω ότι μέσα στην Εκκλησία και στη λειτουργική μας ζωή υπάρχουν τρία αιτήματα τα οποία αναφέρονται στο χρόνο. Την ημέραν Πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Το δεύτερο αίτημα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Και το τρίτο, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Θα λέγαμε αυτά τα τρία αιτήματα είναι πολύ χαρακτηριστικά. Το πρώτο μας λέει πάρα πολύ απλά ότι μόνο το παρόν ορίζουμε. Αυτή την ημέρα που είναι μπροστά μας και δεν ξέρουμε αν θα είναι και όλοι. Και ακριβώς αυτό το χρόνο, αυτό που μας τον χαρίζει ο Θεός το χρόνο μας, οφείλουμε να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας. Να εξαγοραζόμαστε τον καιρό. Με ποιο τρόπο? Να τον παίρνουμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός και να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας. Δηλαδή, τόπο συνάντησης του κτιστού με το άκτιστο. Να κάνουμε το χρόνο τόπο όπου πραγματικά καθημερινά θα μπολιαζόμαστε στη ζωή του Θεού. Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Αυτά ζητάμε από το Θεό, αλλά αυτά χρειάζονται και τη συνέργεια του ανθρώπου, του καθενός μας, για να είναι αγία η μέρα μας, γιατί θα αγωνιζόμαστε να μετέχουμε στην αγιότητα του Θεού. Θα αγωνιζόμαστε να μετέχουμε στην ειρήνη του Θεού. Θα αγωνιζόμαστε να εμπιστευόμαστε το Θεό κόβοντας το δικό μας θέλημα, ώστε πραγματικά να είναι αναμάρτητος κατά το δυνατόν,
Δηλαδή να μην είναι μια μέρα αποτυχημένη. Θα ήθελα αυτή τη διάσταση να δώσω στο αναμάρτητον. Γιατί? Γιατί είναι κρίμα ο Θεός να μας δίνει, όπως ακριβώς κάποιος που έχει μια περιουσία και την ξοδεύει άσκοπα και τελικά πεινάει, έτσι και ο Θεός μας δίνει τη μεγάλη δωρεά του χρόνου και εμείς ξοδεύουμε το χρόνο μας με έναν τρόπο που τελικά δεν μας σώζει. Τον ξοδεύουμε για ένα σωρό πράγματα που τελικά όλα αυτά μας ετοιμάζουν το θάνατό μας. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι πεπτοκώτες. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όσο και να προσπαθούμε πέφτουμε. Και γι' αυτό ακριβώς μέσα στο χρόνο η δεύτερη στάση μας είναι η μετάνοιά μας. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής μου, πόσος θα είναι ο υπόλοιπος? Μπορεί να είναι λίγες ώρες ακόμα. Μπορεί να είναι μια μέρα ακόμα. Μπορεί να είναι κάποια χρόνια ακόμα. Δεν το ξέρουμε όμως. Όμως σε αυτό το χρόνο που δεν το ξέρουμε πόσος θα είναι, τι μας μένει σαν στάση ζωής βασικά? Η μετάνοιά μας. Για ποιο λάθος μας? Όχι για αυτό ή για εκείνο, για το ένα και το μοναδικό. Για το ότι επιχειρούμε να οικοδομήσουμε τη ζωή μας χωρίς θεμέλιο, χωρίς το Θεό ουσιαστικά. Επιχειρούμε να αυτονομούμεθα. Κάνουμε το χρόνο αντί για καιρό σωτηρίας, καιρό απώλειας ουσιαστικά. Όταν χάνουμε την αίσθηση αυτής της κοινωνίας με το Θεό. Η μόνη στάση λοιπόν για τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας είναι η μετάνοιά μας. Δηλαδή αυτή η αναφορά μας στο Θεό, η μετάνοιά μας για την αυτονομία μας, για τον εγωισμό μας, γιατί έχουμε κέντρο το δικό μας θέλημα και ο αγώνας πλέον ο καθημερινός, ώστε να προσανατολιζόμαστε στο θέλημα του Θεού, να κόβουμε το δικό μας το θέλημα, ώστε η ζωή μας στην πράξη να είναι, να φανερώνεται στην καθημερινή μας ζωή η ζωή του Χριστού. Γιατί ένας τρόπος υπάρχει γι' αυτό, να αδειάζω τον εαυτό μου από το δικό μου θέλημα. Τότε πληρώνεται. Και τελικά να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής μας. Όποτε δίποτε και αν έρθουν, οποιαδήποτε στιγμή και αν έρθουν, να είναι χριστιανά. Δηλαδή, θα έλεγα δύο πράγματα. Να είναι πορεία στο τέλος μαζί με τον Χριστό, κάθοδος στο χώρο του θανάτου μαζί με τον Χριστό, γιατί αυτή η κάθοδος στο θάνατο μαζί με τον Χριστό είναι τελικά η Ανάσταση και η ζωή μας. Και βέβαια, όταν τα τέλη μας είναι τέλη εν Χριστώ και μαζί με τον Χριστό, τότε και ανώδη να είναι, ακόμα και όταν κανένας πεθαίνει μέσα στις οδύνες ενός καρκίνου, και ανεπέσχυντα είναι, γιατί μπορούμε πραγματικά δια του Χριστού να μην ντροπιαστούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να είναι αληθινά ο θάνατος, αντί να είναι εφιάλτης που θα μας τρομάζει, για τον οποίο οι δικοί μας θα φοβόνται να μας μιλήσουν κιόλας πολλές φορές και θα μας αποκοιμίζουν λέγοντας μας ψέματα, να είναι μια πορεία ειρηνική και μια μετάσταση από τον λυπηρωτέρων επί τα θυμιδέστερα και εφρόσινα. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε σωστά το χρόνο που ο Θεός μας παρέχει, ώστε με αυτόν να τον εξαγοράσουμε και να τον κάνουμε καιρό σωτηρίας. Γέροντα, πολύ ωραία τα λέτε και ακριβώς με αυτά έτσι που τα λέγατε τώρα θυμήθηκα κάποτε να πήγαμε στο Άγιον Όρος. Εκεί ένας γέροντας μας λέει το εξής: κατεβαίνω κάτω στο στάβλο των ζώων και δακρύζω. Mm. Και σκέφτομαι ότι και τα ζώα είναι του Θεού δημιουργήματα. Και εγώ είμαι δημιούργημα του Θεού. Και όμως ο Θεός με έκαμε άνθρωπο εμένα και δεν με έκαμε ζώο. Και λέω ως γέροντα μου έτσι, επεκτείνοντας αυτήν τη σκέψη, είναι ότι είμαστε προνομιούχοι εμείς για το γεγονός ότι η χάρις του Θεού, οι δωρεές του Θεού ή το σχέδιο του Θεού εν πάση περιπτώσει ή ακόμα και στη σκέψη του Θεού εμείς υπήρξαμε και ο Θεός θέλησε να μας κάνει λογικά αυτεξούσια όντα και κατ' εικόνα του. Αυτό λοιπόν είναι το προνόμιο το οποίο έχουμε γέροντα. Το ότι όμως με την αμαρτία έχει έρθει επάνω μας καθίσει η φθορά. Και είπατε προηγουμένως ότι ο Χριστός μπαίνει μέσα στο χρόνο. Όχι για να γίνει ομόχρονος με μας, γέροντα, αλλά όντας όμοιος και ομόχρονος με μας, τελικά να μας εξαγάγει από τον χρόνο και να μας οδηγήσει στην αιωνιότητα.
Και εδώ το προνόμιο το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι είναι ακόμα πιο δυνατόν. Και ακόμα πιο, θα έλεγε κανείς, πιο ασύλληπτον. Τότε δηλαδή, ενώ όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα έχουν κάποιον τέλος, δεν τα σημαδεύει, ούτε και αυτά μπορούν να συζευχθούν μαζί με την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος έχει αυτό το προσόν, να μπορεί να γίνει αιώνιος. Και θα γίνουμε γέροντα αιώνιοι εάν συνδεθούμε μαζί με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι, έγινε και ένχρονος, αλλά είναι και υπέρχρονος. Και εδώ θα ήθελα ερώτημα, γέροντά μου. Όλοι οι άνθρωποι, παρόλο που γιορτάζουμε τον χρόνο και πανηγυρίζουμε, και είναι ένα γεγονός χαράς, και μάλιστα στις πλατείες οι άνθρωποι ανάβουν, ξέρω εγώ, και φώτα και γιορτάζουν κλπ. Μέσα μας όμως υπάρχει γέροντα, και μια έτσι, θα έλεγε κανείς, συνειδητή ή ασύνειδη φοβία. Ότι δηλαδή, είπετε προηγουμένως, ποιος ξέρει αν θα αξιωθώ να είμαι εδώ σε αυτόν τον κόσμο και στην άλλη, την άλλη χρονιά. Τελικά πώς μπορεί ο άνθρωπος τελικά, γέροντα, να υπερβεί αυτό το δέος του χρόνου, και τελικά πώς μπορεί ο άνθρωπος έτσι να ψηφίσει, αν θέλετε, ή ακόμα και πώς, να αντικρίσει κατάμουτρα αυτό που λέγεται φόβος του θανάτου. Κύριε Νικολαίδη, με το ερώτημα που μου θέτετε με γυρίζετε πίσω στις απαρχές της δικής μου της ζωής. Γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι ένα τέτοιο ερώτημα στάθηκε το κέριο ερώτημα στα 15 μου χρόνια. Τότε έθεσα και εγώ το μεγάλο ερώτημα. Με αφορμή αυτά που έβλεπα δίπλα μου. Με αφορμή ακόμα, αν θέλετε, το θάνατο κάποιων ανθρώπων. Και εκεί έθεσα το μεγάλο ερώτημα. Τι σχέση έχει η ζωή με το θάνατο? Συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω βήμα μέσα στη ζωή αν δεν έδινα απάντηση σε αυτό το κέριο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση αυτών των δύο μεγεθών? Και έθεσα αμέσως ένα ερώτημα στον εαυτό μου και ένα πρόβλημα. Αν η ζωή τελειώνει στο θάνατο, τότε τι νόημα έχει η ζωή? Και θεώρησα ότι θα έπρεπε να αναζητήσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είναι ο θάνατος το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης, ή ο θάνατος είναι ένα σημείο πέρα από το οποίο η ζωή συνεχίζει να πολιτεύεται? Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι αυτό μου γεννήθηκε μέσα στις εξετάσεις τις μαθητικές, όταν έκανα μια επίσκεψη στο νεκροταφείο για να ανάψω το καντήλι της γιαγιάς μου. Ξαφνικά είδα το χώρο αρκετά πιο γεμάτο. Τότε η πόλη μας ήταν μια μικρή πόλη και οι άνθρωποι ήμασταν γνωστοί. Έριξα μια ματιά στους τάφους. Είδα γνωστά ονόματα. Και μπήκε ένα ερώτημα μέσα μου. Πού είναι όλοι αυτοί? Τι σημαίνει ο θάνατος? Και την επομένη, ξεκινώντας να πάω να γράψω γεωμετρία, συγχωρέστε μου την προσωπική αναφορά, συναντώ στον δρόμο έναν κληρικό, γνωστό μου. Εγώ περπάταγα και σκεφτόμουν όχι τη γεωμετρία, αλλά αυτά τα ερωτήματα, τα οποία φαίνεται με συνήχαν τόσο πολύ, ώστε ο κληρικός που με είδε και με χαιρέτησε, με ρώτησε, έχεις κάτι? Σου συμβαίνει κάτι? Είπα, όχι πάτερ. Τι γράφεις? Μου λέει. Του λέω, γεωμετρία. Και εκείνος μου είπε, μη φοβάσαι, θα γράψεις. Και εγώ είπα μέσα μου, το μόνο που δεν φοβάμαι είναι πως δεν γράψω γεωμετρία. Όμως έβαλα πλέον σαν στόχο εκείνη την ηλικία να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Για τη σχέση της ζωής με το θάνατο, για το αν ο θάνατος είναι ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης. Και έψαξα αρκετά γύρω μου, στους συμμαθητές μου, μέσα στη παντού. Και τελικά βρήκα την απάντηση. Η απάντηση για μένα επιγραμματικά είναι ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι η μόνη ανέρεση του θανάτου. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού ξεκινάει από τη σάρκωσή του. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, και ξέρετε, ήταν μια πολύ εκπληκτική ανακάλυψη. Ότι, γιατί ακόμα και σαν παιδί σκεφτόμουν αυτό που είπα προηγουμένως. Λέμε καλή χρονιά, ευτυχισμένος. Αλλά ποιος μας είπε ότι ο χρόνος αυτός που είναι ένα βήμα προς το τέλος, ότι θα είναι ο τελευταίος? Και τελικά τι κάνω τότε, πανηγυρίζω? Και έτσι πλέον εκεί φτάνει κανείς στα μεγάλα πραγματικά ερωτήματα, τα οποία ζητούν
ουσιαστικές απαντήσεις. Έτσι λοιπόν συνειδητοποίησα και αυτό καταθέτω ότι ουσιαστικά αν πραγματικά ο θάνατος είναι το τέρμα της ζωής μας, τότε η ζωή μας δεν έχει νόημα. Και καθώς δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει αυτό το τέρμα, τότε η ζωή μας γίνεται και τραγική. Και αν ρίξουμε μια ματιά δίπλα μας σε τόσους και τόσους ανθρώπους που ο χρόνος της ζωής τους περνάει στην αρρώστια, στον πόνο, στη φθορά, στη θλίψη, τότε τι ζωή είναι αυτή. Ακριβώς όμως, ο χρόνος δεν είναι το τέρμα. Σε αυτό το μετέχνιο του χρόνου, σε αυτά τα σύνορα του χρόνου, σε αυτή την έξοδο από το χρόνο, μας αναμένει είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό άλλωστε γνωρίζουμε ότι αυτή την ημέρα πανηγυρίζουμε τη μνήμη των Αγίων. Γιατί για αυτούς αυτή η μέρα είναι το πανηγύρι τους. Είδατε πόσο ωραία λέμε στην κοίμηση της Θεοτόκου. «Τι εν δόξω κοιμήσει σου ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Κοινό πανηγύρι ουρανού και γης, ένας θάνατος. Με εμείς το θάνατο τον αντιμετωπίζουμε με τρόμο. Γιατί? Γιατί έχουμε τη φοβία που είπατε. Τη φοβία τι είναι μετά το χρόνο. Αλλά σε αυτό το ερώτημα το φως του Χριστού διέλυσε όλο το σκοτάδι. Γιατί μπήκε μέσα στο χρόνο, όπως είπαμε, ο Χριστός όλος φως, για να φωτίσει το μυστήριο και της ζωής και του θανάτου. Και να μας πει πάρα πολύ απλά ότι δεν υπάρχει για τους δούλους του Θεού θάνατος, αλλά υπάρχει έξοδος από τον λυπηρωτέρων επί τα θυμιδέστερα και εφρόσινα και ανάπαυσης και χαρά. Ότι η έξοδος από το χρόνο είναι είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Και όλοι οι άνθρωποι εκείνοι που το χρόνο έτσι τον αντιμετώπισαν, αυτοί δεν φοβήθηκαν ακόμα και το θάνατο. Και ενώ εμείς τρομάζουμε στη σκέψη της αρρώστιας και του θανάτου, βλέπουμε ας πούμε τον πατέρα Παΐσιο να εύχεται να πάθει καρκίνο. Αυτή την αρρώστια που εμείς φοβόμαστε να πούμε και το όνομά της. Γιατί? Πρώτα-πρώτα από αγάπη για τον άνθρωπο, να νιώσει τον πόνο του ανθρώπου. Και από την άλλη, γιατί ξέρει και είναι εκπληκτική η βεβαιότητα αυτών των ανθρώπων για το τι υπάρχει μετά. Αυτό που εμάς μας βάζει σε αγωνία. Όμως εκείνοι το γνωρίζουν. Όχι μόνο γιατί ο Θεός πλέον το απεκάλυψε, αλλά γιατί ζουν την Εκκλησία σαν τη χώρα στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Σαν τη χώρα των ζώντων. Διότι στην Εκκλησία ζούμε συν πάση της Αγίης. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο χρόνος είναι ο λειτουργικός χρόνος. Δηλαδή το παρόν, το αδιάστατο της παρουσίας του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι είναι η Βασιλεία, η παρουσία, η εμή. Όταν λοιπόν μέσα στο χρόνο μπαίνει ο Θεός, τότε ο χρόνος γίνεται Βασιλεία του Θεού. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος που ζει σε αυτό την πραγματικότητα και γεύεται τη νίκη απέναντι στο θάνατο, όντως δεν φοβάται το θάνατο. Και το βλέπουμε αυτό, όπως είπαμε, και στα μαρτύρια των Αγίων. Ο Άγιος ο μάρτυρας ξέρει τι του ζητάει. Του ζητάει να αρνηθεί τη ζωή και να αγκαλιάσει το θάνατο. Αυτή τη ζωή δηλαδή, τη γεμάτη φθορά, που άλλος τη ζει και τη θεωρεί ότι είναι κάτι σπουδαίο. Και δεν μπορεί να κατανοήσει πώς και γιατί είναι έτοιμος να πεθάνει, αλλά για να ζήσει. Γέροντα, να ακούσουμε κάποιους ύμνους και να επανέλθουμε. Να επανέλθουμε. Thank you.
αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Λόγου και ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Ορθοπραξία, η οποία πάντοτε λέγω μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 5 η ώρα και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη 9 η ώρα. Μαζί μας είναι ο πατήρ Παύλος Ιωάννου. Ξαναλέω ότι ο Γέροντας είναι αρχιμανδρίτης και γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής της Νεότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και μαζί, επειδή βρισκόμαστε στον καινούριο χρόνο, μιλάμε για την έννοια του χρόνου μέσα στη ζωή μας. Γέροντα, να πω το εξής. Κάποτε πήγαμε στο Άγιον Όρος και εκεί καθίσαμε με κάποιο γέροντα και κουβεντιάζαμε. Και πέρασαν καμιά δύο ώρες. Οπότε εμείς φιλοφρονητικά και λοιπά του λέμε, ξέρετε γέροντα, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, σας καθυστερήσαμε, σας φάγαμε δύο ώρες. Να τρίτε παιδιά, λέει, μου φάγατε δύο ώρες. Λέμε, μα ήρθαμε, ξέρω εγώ, τέσσερα, είναι πέντε η ώρα. Αλλά μην έχετε έννοια. Παίρνετε το ρολόι, το βάζει τρεις πάλι. Και λέει, ορίστε, μου φάγατε χρόνο. Το λέω αυτό, γέροντα, για να επισημάνω κάτι άλλο που υπάρχει σήμερα μέσα στη ζωή μας. Το άγχος του χρόνου. Ναι. Αυτό το αγκομαχητό να προλάβουμε το κάθε τι. Και δεν μιλώ, γέροντα, μόνο. Παλαιότερα ο κόσμος ζούσε διαφορετικά. Δεν είχε ωράρια στην εργασία του. Βέβαια, μπορεί να ταλαιπωρείτο. Αλλά ζούσε έτσι πολύ διαφορετικά. Ή ακόμα, κοιτάζω κάτι παλιές εκκλησίες, γέροντα, που είναι χτισμένες πριν 200, 300, 500 χρόνια, που είναι χτισμένες με πέτρα. Ο τείχος τους είναι περίπου 1-1,5 μέτρων πλάτος. Και αυτές οι εκκλησίες έτσι έχουν μια έτσι, βλέποντας την εκκλησία πως είναι χτισμένη, και τις πέτρες να είναι τετραγωνισμένες ή ξέρω εγώ να είναι στολισμένες κλπ. Λέω, πόσο χρόνο άραγε αυτοί οι άνθρωποι διέθεσαν για αυτό το πράγμα. Σήμερα ζούμε στην εποχή της σπουδής. Να το κάνουμε αυτό το πράγμα για να τελειώνουμε. Γιατί δεν προλαβαίνω, θα κάνουμε και κάτι άλλο. Ακριβώς γίνονται αυτά τα δύο. Το αγκομαχητόν του χρόνου και το άγχος του χρόνου που είναι μέσα στη ζωή μας. Να μας πείτε. Ναι, υπάρχει ένα ερώτημα. Τελικά τι δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος? Έχει όντως αυτή την αίσθηση. Δεν προλαβαίνουμε. Και το ερώτημα είναι...